Λοιπόν, ήταν φως φανάρι ότι το παιχνίδι θα είχε ανοιχτό χαρακτήρα. Θα υπήρχαν μεγάλες διαδρομές και ανοιχτοί χώροι. Και νομίζω ότι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού έπαιξε ένα ποδόσφαιρο ανοιχτό, το οποίο κρίθηκε στο να δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει τρεις γραμμές, όπου η μία τη γραμμή με το Ρέτσο, το Ρωμαίο, τον Ομάρ και τον Κούτρι, έχουμε πολύ καλό Ρέτσο και Ρωμαίο, γρήγορους στόπερ, χαμηλά, κάτι το οποίο δεν είχε πέρσει ο Ολυμπιακός με τον Ποτία και τον Τακώστα. Και είχε όμως κάποια προβλήματα σοβαρά με τον Κούτρι αμυντικά, και εδώ θέλω να πω ότι ο Κούτρης φαίνεται ότι είναι παίκτης με πιο μπροστά, πιο μπροστινή γραμμή. Νομίζω ότι σε ένα 4-3-3 θα μπορούσε να παίξει σαν εσωτερικός μέσος οπωσδήποτε. Σαν αριστερό μπακ είχε προβλήματα, και μάλιστα μετά το 0-1 σε κάποια φάση τον πέρασε ο Φορ στα σταματημένο και ο Καπίνα απόκρισε με το πόδι. Καλή τετράδα του Ολυμπιακού μπροστά, αλλά με τον Μπέν να τα χάνει. Ο Μπέν έχει ταχύτητα, έχει μια ποιότητα, αλλά στις εκτελέσεις ήταν πολύ κακός. Ο Σεμπά είναι δύσκολος στον γκολ και ο Κασελά δεν ήταν καλός και ο Ολυμπιακός μπλοκαρίστηκε. Οι σωστές αλλαγές, γιατί με το Φορτούνι να μπαίνει στο 68, που θα μπορούσε να μπει και πιο μπροστά ο Φορτούνις, και με τον Πάρντο να παίρνει τη θέση του Μαρίν, ο Ολυμπιακός βγήκε καλύτερα προς τα πιο ποιοτικά, αλλά είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα με τον Ζιλέτ και τον Οφόε, ιδιαίτερα με τον Ζιλέτ, στις αντεπιθέσεις. Ο Ανδρούσος έκλεισε εκεί τους χώρους κατά κάποιο τρόπο στη θέση του Οφόε, αλλά δείχνει ο Ολυμπιακός ότι εκεί πέρα θα αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ έκλεισε τα στόπερ χαμηλά, πολύ καλά, με τον Ρωμαίο, ο οποίος είναι χάφαλα, το βάζει στόπερ. Το Βούκιτς δεν τον έβαλε. Με γρηγοράδα στα στόπερ, ο Κούτρης είναι πολύ καλός στο να παίρνει πλάτος και να χώνεται ο Σεμπά από εκεί, αλλά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στα μαρκαρίσματα. Το Καπίνο τον γκολ φταίει, γιατί το τρώει από την κλειστή γωνία και κάνει λάθος εκτείναξη, πάει να πέσει με το πόδι με λάθος τεχνική και χάνει την οριζόντια θέση του σώματός του. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτή η θέση απόκρουσης του τερματοφύλακα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε κάποια στιγμή να βγει ο Μπεν στη γραμμή, γιατί ήταν σε καλή κατάσταση αλλά εκτελεστικά είχε πρόβλημα, δηλαδή να έμπαινε ο Μπεν στη θέση του Σεμπά και να έμπαινε ο Ασαριφάρτ Φορ. Ήταν ίσως με μεγαλύτερο σκορ ο Ολυμπιακός σήμερα και περασμένος, δηλαδή αυτή η κίνηση έπρεπε να γίνει από τον προπονητή. Δηλαδή ο Μπεν να πάει στην πλευρά του Σεμπά, ο οποίος είναι δύσκολος στον γκολ, να μείνει ο Κασελά από εκεί, να βγει ο Μαρίνα, να μπει ο Φορτούνης, και να δημιουργηθεί έτσι μια καλύτερη εκτελεστικότητα στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός την μπάλα την πήγε μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν είχε καλές εκτελέσεις. Νομίζω ότι το Φορ, γιατί έμαθα από τον Αβραμίδη, γιατί εγώ είμαι διακοπές, ότι ο Ασαριφάρ ήταν στην αποστολή, έπρεπε να παίξει ο Ασαριφάρ ένα 25 λεπτό τουλάχιστον, με το Σεμπά να βγαίνει και να πηγαίνει ο Μαρίν από εκεί, και να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατάσταση στα τελειώματα. Νομίζω ότι αν γινόταν αυτή η κίνηση, σήμερα θα είχαμε ένα σκορ 4-1 και δεν θα μιλούσαμε για ένα ντέρμπι του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Ήταν ένα λάθος, αυτό πιστεύω. Ήταν ένα λάθος του προπονητή, ίσως δεν έβαλε καθόλου το φορ μέσα στη μεγάλη περιοχή, έστω 20-25 λεπτά. Ο Ολυμπιακός είχε το πρόβλημα στην εκτέλεση, όχι στη δημιουργία. Δίκαιο το αποτέλεσμα, μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Έχω μια ένσταση για τους δύο χάφοι που κυτρινίστηκαν, και ο Φόε και ο Ζιλέτ, είναι η αχίλλειος στέρεων του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι θα περάσει εύκολα ή δύσκολα, θα περάσει, γιατί πιστεύω θα σκοράρει. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like.